ο Γκραντ στο τρίποντο, ούτε καν απειλήσε το καλάθι. Τώρα δείχνει μεγαλύτερη διάθεση, πράγματι όμως θα μπει μέσα. 4-0. Από κυπριακά χέρια, με τόσο μεγάλο πληθυσμό από Αμερικανούς παίκτες. Ισοφάριση από τον Parks. Πάλι ο Parks, ωραία σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα, καλή η λόμπα. Λοϊζίδης, φοβήθηκε ο Γκόν τον πολύ ψηλότερο Σμιθ. Λοϊζίδης από πολύ ευνοϊκή θέση. Ένα τρίποντο, το πρώτο στην αναμέτρηση. Να το δεύτερο, Τζάκσον. Σε αμερικανικά χέρια τώρα Λοϊζίδης. Για νέο δίποντο. Μάχες όμως θα φέρουν νικητή τον Αποέλ στον εφηδιασμό. Άλλη χούπα κάρφωμα. Εδώ είδαμε τον Βον. Κλέψιμο της μπάλας. Ο πρωτεύοντας εφηδιασμός δεν βγήκε. Δευτερεύον τώρα. Γκολ φάουλ. Και πράγματι έρχεται στο μείον 2. Μία άκρος αποτελεσματική, γιατί ήταν και για τρεις και φέρνει την ΕΘΑ μπροστά. Φάουλ εδώ. Στο παιχνίδι. Κάτι που πρέπει να είναι σπάνιο στο υψηλό επίπεδο. Σούπερ Blackjack. Θα την διαταράξει ο Γκραντ. Ανοίγει στον Μπάουκ και είναι δανεικός στον Αποέλ. Να δούμε ένα ακόμη ταλέντο. Δεύτερη χαμένη βολή για την ΕΘΑ. Απέρ. Έχουν δυναμώσει και οι άμυνες βέβαια. Ο Χιλ υποπίεση για τρεις. Τρομερό το μπάζερ Πίτερ. 6 δευτερόλεπτα. Φωνάζει και ο Διάκος να εκδηλωθεί η επίθεση. Παπέ ένα. Δεν πρόλαβε νομίζω. Δεν πρόλαβε όχι. Ο Πάρξ και πάλι. Το αριστερό λέιζερ πάσα. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλο προβάδισμα για να τους δύο αντιπάλους. Βον. Δηλαδή αυτή την αναλογία νομίζω είναι σε κακό επίπεδο. Φλέμινγκ φαίνεται και είναι καλό. Εδώ στους 8 η διαφορά. Νέα καλή άμυνα. Είναι το κυρίαρχο νομίζω στοιχείο. Το δεύτερο όχι. Μπράβιτς στέκεται στον αέρα. Με το εκπληκτικό παιχνίδι που έκανε στο Super Cup με τους 31 πόντους στην ΕΦΑ. Εδώ. Άστοχος ο Λοϊζίδης, παίρνει όμως το επιθετικό ο Αποέλ. Κακό νέο, κακό σούτ από τον Γκράχαμ. Επιθετικό καινούριο από τον Παπέ. Λοϊζίδης, πανεύκολο καλάθι. Κρατώντας τη διαφορά στους 5, ενώ είχε βρεθεί πίσω και με 10. Εδώ απειλεί να την κατεβάσει στους 3. Πολύ ωραία. Ο Αποέλ χάνει απανωτές ευκαιρίες να έρθει πάρα πολύ κοντά. Το λάθος εδώ, του έκλεισε την μπάλα μέσα στα χέρια, ξαναπροσπαθεί, δεν τα καταφέρνει ο Χιλ. Γκραντ, δεν ανανέωθηκε ο χρόνος, ψηλά, κακό σουτ, εύκολο το αμυντικό. Το δώσαμε από τώρα. Λοϊζίδης. Εδώ ένα εύκολο καλάθι από μια ακόμη καλή συνεργασία. Ο ένας πόντος της διαφοράς για την ΕΦΑ δεν λέει το παραμικρό. Εδώ, step back, κακή εκτέλεση, μάχες εκεί για το rebound. Ο Βόνο πιο πονηρός και πιο ξεκούραστος θα πάρει την μπάλα. Γκραντ, είσδυση, φοβερή προσπάθεια. Για να δούμε αν θα πετύχει δεύτερο τρίποντο, MSO. Πράγματι, με 6 συνεχόμενους πόντους.